Καλησπέρα σας, Κώστας εδώ, Check Tech Now. Σήμερα θα κάνω ένα μικρό unboxing, πολύ και σύντομο, με το Razer Goliathus Mousepad. Είναι το large, το μοντέλο, με μέγεθος 44,4 εκατοστά επί 35,5, αρκετά μεγάλο όπως θα δούμε. Για κάποιο λόγο έχω παραγγείλει το παλαιότερο μοντέλο, δηλαδή το μαύρο με τις πράσινες πιτσιλιές στην άκρη πάνω. Αλλά για κάποιο λόγο, μάλλον που δεν κατάλαβα, μου στείλανε αυτό εδώ. Αν και παρήγγειλα άλλο μοντέλο, αλλά τέλος πάντων δεν θα το κάνει μεγάλο θέμα και αυτό καλό είναι. Λοιπόν, είναι το πιο σύγχρονο, έχω παραγγείλει το πιο παλιό. Τέλος πάντων, θα το κρατήσω όμως, γιατί λόγω του ότι μένω στη Λίμνο, μόνο τα μεταφορικά για να το στείλω πίσω και να το ξαναστείλω και να το ξαναστείλω και μπλα μπλα μπλα, θα βγουν πολύ περισσότερο από ό,τι το αγόρασα. Οπότε κάπως έτσι ξέμεινα με αυτό. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, γιατί το σχέδιο όπως βλέπετε και εδώ πάνω είναι πράσινο, λίγο ξεπερασμένο κατά με, κάποιος ίσως να αρέσει, σε μένα τα abstract δεν αρέσουν καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Είναι το μεγάλο μοντέλο, είναι το Speed Edition, είναι όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, μάλλον ναι, Speed Edition. Έχει επιφάνεια δηλαδή, ώστε το ποντίκι να γλιστράει πιο πολύ. Το Speed Edition, παιδιά, να ξέρετε, είναι σχεδιασμένο για παιχνίδια, κυρίως MOBA και MMORPG κατά κόρον, που θα πρέπει, ειδικά για MOBA games, τα οποία πρέπει να πατάτε πάρα πολλά κλικ και πρέπει να έχετε μεγάλη ευκαιρία να πηγαίνετε έτσι, για παράδειγμα, το ποντίκι σας χωρίς να κολλάει ή οτιδήποτε. Δηλαδή για γρήγορες κινήσεις, για StarCraft για παράδειγμα. Ενώ το Control Edition είναι πιο λίγο διαφορετική η υφή του. Είναι ένα κλικ αλλαγμένη, και αυτό για να έχετε καλύτερο έλεγχο, γι' αυτό λέγεται και Control, σε First Person Shooters. Λοιπόν, δηλαδή αν θέλετε να στοχεύσετε, να στοχεύετε χωρίς να τρεμοπαίζει, κάνει περαδόθε όπως ένα σπίτι, αν έχετε πολύ γρήγορο ποντίκι. Αν και αυτό που συνιστούν οι περισσότεροι, εγώ ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει να σας πω, γιατί το Razer Sphex που βλέπετε εδώ πέρα είναι Speed Edition, θα το έλεγα για κάποιο τρόπο, δεν το λες και πολύ Control. Αλλά επειδή εγώ τα παιχνίδια που παίζω είναι για Speed και μου αρέσει να γλιστράει το ποντίκι πάρα πολύ χωρίς να το καλοσκέφτεται. Λοιπόν, κάποιοι συνιστούν να πάρετε control με ποντίκι με μεγάλο DPI, ώστε αυξάνοντας το DPI να έχετε και καλύτερο έλεγχο και καλύτερη αίσθηση του ήρωά σας, του ποντικιού σας και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, οπότε αν έχετε, ίσως να πάτε σε ένα control, εγώ λόγω με το ότι παίζετε με μεγάλο δικτύο αισθησίας του ποντίκι, αν έχετε απλό ποντίκι, σαφώς και δεν θα πάρετε ένα control με τίποτα, γιατί θα το νιώθετε υπερβολικά αργό. Λοιπόν, πάμε στο mousepad. Το κουτί είναι αυτό. Λοιπόν, θα τα έχετε δει όλοι σε διάφορα ελληνικά καταστήματα. Αρκετά συμπαγές. Λοιπόν, και τι έχουμε μπροστά, το λογότυπο με κάποιες πληροφορίες, πόσο μεγάλο είναι, ότι είναι από silk dot weave, είναι μεταξύ είναι η αίσθησή του και καλά, αντί, να το διαβάσω να σας πω ακριβώς, anti-fraying stitched frame, eliminates rough edges. Λοιπόν, το γύρω-γύρω του είναι φτιαγμένο, δηλαδή το περίγραμμά του είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μην προεξεχούν διάφορα ίνες ή οτιδήποτε κλωστές, και είναι για ακρίβεια και για ταχύτητα από ό,τι λέει. Το κουτί είναι απλό. Το συμπαθητικό τουλάχιστον που έχουν τα συγκεκριμένα mousepad είναι ότι σου επιτρέπουν να κουμπίσεις λίγο το υλικό, να δεις αν σου αρέσει, αν σου κάνει. Τουλάχιστον είναι ένα καλό, βλέπεις τι παίρνεις εν μέρη. Από κάτω πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες, εκτός από τα ελληνικά φυσικά. Διάφορους προ από StarCraft νομίζω και από οτιδήποτε άλλο, δεν ασχολούμαι με τις συγκεκριμένες ομάδες, δεν τους ξέρω. Προφανώς συνιστούν το mousepad, και εγώ άμα είχα χορηγό τη Razer θα τη συνιστούσα και μου τα φέρνω όλα τζάμπα. Λοιπόν, πάνω κάτω το σήμα της Razer. Κάτω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε. Τι είναι, κατευθείαν να το δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα στο κυβότιο, στο κουτάκι του. Περίεργο, περίμενα τουλάχιστον ένα αυτοκόλλητο, αλλά τέλος πάντων. Τζαμπατζίδικα πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε την κάτω επιφάνεια. Είναι ελαστική. Από ό,τι φαίνεται θα κολλήσει πάνω στο γραφείο και δεν θα μετακινείται εύκολα. Είναι rubber.
λάστιχο. Και να σας δείξω το mousepad. Το mousepad είναι αυτό εδώ, τεράστιο θα έλεγα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα λερώνεται κατευθείαν, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μικρό μας mousepad. Δεν θα το βάλω να κουμπίσω το πληκτρόλο γιατί και άλλες φορές την έχω πατήσει. Λοιπόν, όσο γίνεται πιο μέσα, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, μεγάλο, είπαμε είναι 44x35, 44,4x33, 35,5, με συγχωρείτε. Αρκετά τεράστιο. Γενικά έχω ένα θέμα με τις διαστάσεις μου. Θέλω να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται για να μπορώ, επειδή κάνω περίεργες κινήσεις, να καλύπτω όσο πιο μεγάλη επιφάνεια γίνεται. Λοιπόν, είχα πάρει και παλαιότερα ένα, αλλά δεν το είχα κάνει unboxing. Δυστυχώς δεν ασχολιόμουν τότε με το κανάλι μου. Ένα από τις Steel Series για το StarCraft. Πολύ καλό, μου θυμίζει την επιφάνεια αυτή. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η επιφάνεια του είναι αρκετά με βελουδένια. Θα σας το βάλω και το ποντίκι να δούμε. Το ποντίκι έτσι όπως το βλέπω, να το φέρω λίγο πιο εδώ, θα μου επιτρέψετε, για να μπορώ να βάλω και το ποντίκι πάνω. Το ποντίκι γλιστράει αρκετά καλά, δηλαδή σε σύγκριση με το Sphex από δίπλα. Εδώ πέρα γλιστράει λίγο περισσότερο. Δηλαδή στο Sphex βρίσκει και μια μικρή αντίσταση. Εδώ πέρα δεν βρίσκει καμία. Δηλαδή η ταχύτητά του είναι σαφώς βελτιωμένη. Το βάζουμε να δούμε πόσο γρήγορα πάει. Λοιπόν, σαφώς και πάει. Το ποντίκι μου είναι αρκετά υψηλών. Το συγκεκριμένο έχει CPI, δεν έχει DPI, αλλά είναι η έκδοση Diablo της Steel Series. Γλιστράει πάρα πολύ. Λοιπόν, μου αρέσει η συνέστηση, να σας πω την αλήθεια. Μάλλον θα πρέπει να κατεβάσω λίγο τον αισθητήρα γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο, ναι. Είναι τρομερά πιο γρήγορο από το Sphex. Λοιπόν, απλά το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι δηλαδή πέφτει σκόνη και κατευθείαν σκονίζεται. Δηλαδή πρέπει να το καθαρίζει συνήθεια. Πολύ εκνευριστικό για mousepad, δηλαδή ακόμα και στο μαύρο που είναι το Sphex δεν λερώνεται τόσο εύκολα. Δηλαδή πέφτει σκόνη και κάνει μπαμ. Τέλος πάντων, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ μεγάλο. Είναι mousepad το οποίο μου αρέσει. Αν να σας δείξω λίγο και την υφή όσο γίνεται. Η υφή εδώ πέρα είναι κλωστές, είναι ραμμένο το περίγραμμα το γύρω γύρω, λέει ότι δεν προεξέχει και έτσι δεν χαλάει. Από ό,τι έχω δει από πολλά mousepad, συνήθως φύρεται αυτό εδώ, κυρίως εδώ που κουμπάει ο καρπός μας με το θρανίο μας, με το γραφείο μας, με οτιδήποτε, ξεφτίζει και οπότε ξεκινάει από μέσα προς, απ' έξω προς τα μέσα να ξεφλουδίζει το mousepad και να χαλάει. Τα συγκεκριμένα νομίζω ότι είναι για τεράστια αντοχή, δηλαδή θα κρατήσουν χρόνια. Το θέμα είναι ότι σας είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και θα έδινα αντί για τα 24 ευρώ που κάνει στην ελληνική αγορά, τα 20 ευρώ και θα πήγαινα στο μέσος πιο κάτω, που είναι λίγο πιο μικρό, είναι πάνω κάτω, να σας δείξω όπως το Sphex. Θα σας βάλω και εδώ να το δείτε, λοιπόν, όπως το Sphex. Αλλά προφανώς εγώ ήθελα το μαύρο, αλλά τέλος πάντων δεν με συνεχωρεί αυτό. Φαίνεται πολύ καλό. Τώρα, είναι καθαρά αισθητικό θέμα. Εγώ δεν είμαι τόσο tribal τύπος, δυστυχώς, ευτυχώς. Θα το ήθελα λίγο πιο απλό. Αλλά εντάξει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον θα με αποζημιώσει στο θέμα παιχνιδιού. Λοιπόν, οπότε για ένα διάστημα θα χρησιμοποιώ αυτό. Παράλληλα δεν ξεκολλά το Sphex, δεν φεύγει από κάτω γιατί δεν ξέρω, θα κάνω κάποια στιγμή και ένα review Sphex. Αν κολλήσει το Sphex δεν ξεκολλάει, μόνο να μην το χαλάσεις. Οπότε μάλλον για να μην το χαλάσω θα μείνει όπως είναι και μπορεί να αλλάξω ανάλογα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Να το φτιάξω και με το ποντίκι να φαίνεται τουλάχιστον λίγο συμπαθητικό. Είναι το Razer Goliathus Speed Edition. Είναι το καινούργιο μοντέλο, 24 ευρώ θα το βρείτε στα καταστήματα. Πραγματικά είναι τεράστιο, δηλαδή, ναι. Μπορεί να κάνει και για σουμέ κάτω από το πιάτο σας όταν τρώτε, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε δεν το έχω πάρει με πολύ καλό μάτι, καλός ή κακός. Και αυτό όχι γιατί είναι κατά, το υφή του είναι τέλειο πραγματικά. Απλά είναι καθαρά το θέμα αισθητικής, θα προτιμούσε να είναι και το μαύρο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, check tech now. Ήμουν ο Κώστας.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι σταμάτησα λίγο τα βιντεάκια αυτές τις μέρες γιατί είμαι beta tester όπως και αρκετά άλλα παιδιά στο Elder Scrolls Online, οπότε αυτές τις μέρες έπαιζα μανιωδώς για να δω πώς είναι το καινούργιο παιχνίδι και αν αξίζει να πάρω τη συλλεκτική ή όχι. Ακόμα είμαι στον τεμή, αλλά σκέφτομαι ότι υπάρχουν πολλά bug, οπότε είναι ακόμα αρχή, μια και είμαστε beta testers, αλλά το παιχνίδι πραγματικά, παιδιά, δείχνει τρομερά υποσχόμενο. Αν είστε στα MMO θα το αγαπήσετε, πιστεύω. Θα κάνω ένα βιντεάκι το επόμενο μάλλον, να πω δύο πράγματα για το The Elder Scrolls Online. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας, Check Tech Now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Razer Goliathus Speed Edition είναι το large μοντέλο. Βγαίνει σε 3 μοντέλα, να σας πω ακριβώς. Θα το κουτί βγαίνει σε 4 μοντέλα. Βγαίνει στο small, στο medium, στο large που έχω εγώ εδώ και στο extended. Που το extended ήταν αυτό που πραγματικά θα ήθελα ίσως. Είναι ένα τεράστιο το οποίο πιάνει όλη την επιφάνεια και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Δηλαδή στην ουσία είναι κανένα 1 μέτρο περίπου σε μήκος. Τεράστιο πραγματικά. Είναι 2-3 φορές όσο είναι αυτό. Βασικά είναι 2,5 φορές όσο είναι αυτό σε μήκος. Αλλά θα συμβιβαζόμουν και το medium, με το medium. Αν έχετε μικρό γραφείο, πάτε medium. Το small δεν ξέρω κατά πόσο θα σας βόλευε. Είναι πολύ μικρό. Τζάμπα τα λεφτά. Δηλαδή θα στέλνω 4 ευρώ και πάρετε το medium. Πιο κάτω από το main θα είστε. Λοιπόν, Check Tech Now. Ήμουν ο Κώστας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου, για τα θετικά σας σχόλια, για το ότι είστε subscribers στο κανάλι μου και ότι συμμετέχετε ενεργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά βίντεο. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.